μαμά μου μεγάλωσε με ένα ρητό. Να μην φοβάμαι τους νεκρούς, να φοβάμαι τους ζωντανούς. Μεγαλώνοντας, δεν φοβόμουν ούτε να πηγαίνω σε νεκροταφεία, ούτε να πηγαίνω σε κηδείες, ούτε με τα μνημόσυνα να είχα κάποιο πρόβλημα. Όμως φοβόμουν να κυκλοφορώ στο δρόμο. Ώσπου είμαι πλέον φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, γυρίζω ένα βράδυ από μία έξοδο στο σπίτι μου και ενώ έχω ανέβει τα σκαλιά και πάω να μπω στο ασανσέρ, βλέπω ένα νεαρό, ο οποίος κάθεται και κοιτάζει τα κουδούνια. Και λέω, εμένα αυτό το πράγμα δεν μ' αρέσει. Ήξερα ότι η πόρτα η εξωτερική δεν είχε κλείσει. Και λέω, αυτός θα μπει μέσα στην πολυκατοικία και δεν θέλω να μπω μαζί του μέσα στο ασανσέρ. Οπότε κάνω αμέσως την κίνηση και ξανακατεβαίνω τα σκαλιά. Με αρπάζει λοιπόν στην εξώπορτα, τη στιγμή που πάω να βγω μπαίνει αυτός και με αρπάζει και μου επιτίθεται. Βγάζω το μεγαλύτερο ουρλιαχτό που έχω βγάλει ποτέ στη ζωή μου. Νομίζω δηλαδή πραγματικά ότι πρέπει να τον ξεκούφανα τον άνθρωπο. Και το βάζει στα πόδια. Όταν συνειδητοποιώ ότι έχει γίνει, δηλαδή η φοβία μου έχει γίνει πραγματικότητα, μου διάζω. Ανεβαίνω πάνω στο σπίτι μου, κλειδαμπαρώνομαι. Είναι η τελευταία μου εξεταστική, δεν μπορώ να τη χάσω, οπότε λέω για 15 μέρες δεν σκέφτεσαι τίποτε άλλο. Διαβάζεις και τίποτε άλλο. Πράγματι, έτσι κάνω, περνάω τα μαθήματα και αμέσως μετά καταραίω. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω καθόλου έξω. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πραγματικά είμαι στο σούπερ μάρκετ και αν δω και αν τύχει και είμαι σε δύο διαδρόμους με τον ίδιο άνθρωπο, νομίζω ότι κάτι θέλει από μένα. Νομίζω ότι πάλι θα μου επιτεθεί, νομίζω ότι θα με πάρει μετά από πίσω, νομίζω ότι θα με περιμένει στην πολυκατοικία από κάτω. Κοντεύω να τρελαθώ. Από το σπίτι μου για να πάω στο πανεπιστήμιο, παίρνω ένα τρένο και κάποια στιγμή συνειδητοποιώ ότι είναι μία παρέα 5 νεαρών αγοριών, οι οποίοι είναι σε κάθε διαδρομή μαζί μου στο βαγόνι. Και αυτό αρχίζει και με τρομοκρατεί. Αλλάζω τις ώρες που επιστρέφω στο σπίτι, δηλαδή ενώ θα έπρεπε να γυρίζω με τον τρένο των 4.30, παίρνω τον τρένο των 2 και πάλι το συναντώ εκεί. Φροντίζω να κάθομαι δίπλα σε κόσμο. Και όμως συμβαίνει και στις επόμενες στάσεις του τρένου όλοι φεύγουν και πάλι μένω με αυτούς τους 4-5. Τέλος πάντων, με μεγάλη ανακούφιση, τελειώνω τις σπουδές και τους ξεφορτώνομαι. Και είμαι με το φίλο μου μία μέρα και πάμε να πάρουμε από ένα τηλεφωνικό θάλαμο ένα τηλέφωνο και επιτυχαίνω έναν, ο οποίος απλώς μου χαμογελάει και μου λέει, τι κάνεις? Και λέω, εντάξει, είμαι βλάκας, δηλαδή φοβάμαι χωρίς λόγο. Κάποια στιγμή αποφασίζω να αγοράσω ένα σπίτι. Το λέω σε έναν φίλο μου, ο οποίος μου λέει το εξής. Ξέρεις, αυτό είναι πλακιώτης. Και μου λέει, εγώ αν δεν έμενα σε αυτό το σπίτι που μένω στην Πλάκα, θα έμενα σε ένα μέρος, αλλά μάλλον δεν κάνει για σένα. Λέω, εγώ γιατί? Μου λέει, λόγω της γειτονιάς. Τέλος πάντων, πάμε πραγματικά και το βλέπω. Με το που ανεβαίνω, μαγεύομαι. Και λέω, εδώ θα μείνω. Ζω τώρα εκεί 2-2,5 χρόνια και νομίζω ότι έχω ξεπεράσει τελείως το φόβο μου. Δηλαδή, έβλεπα ότι πραγματικά αυτό ήταν κάτι τελείως δικό μου. Και το βράδυ δεν φοβάμαι να γυρίσω πλέον. Και πλέον όλα αυτά τα περιστατικά μπορώ να τα αντιμετωπίσω με απόλυτη ψυχραιμία. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε που το πήρα απόφαση, έχουν πάψει και να μου συμβαίνουν.